Πάμε και σε ένα ατύχημα που έγινε στο Γάι των Μπαξών. Εκεί υπάρχει ένα κομμάτι δρόμου, έχω πάει αρκετές φορές, που κλείνει. Κλείνει κάποιες ώρες, σχεδόν τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και υπάρχουν δύο μπάρες. Δεν ξέρω τι νόημα έχουν οι μπάρες. Γιατί οι μπάρες είναι συνεχώς ανοιχτές. Βεβαίως υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες, αλλά βλέποντας άλλους ανοιχτές μπάρες, μπορεί να περάσει. Βέβαια. Θα έπρεπε αυτό να αστυνομεύεται. Είναι, θα έλεγα, αρμοδιότητας του οργανισμού λιμένος Κέρκυρας. Δεν αστυνομεύεται. Δεν αστυνομεύεται από τη λιμενική αστυνομία. Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό. Και ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει και ο Δήμαρχος Παξών, ο κ. Βλαχόπουλος. Είναι ένας χώρος που είναι υπό την ευθύνη του οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας και πρέπει να αστυνομεύεται από το λιμενικό σταθμό. Τον ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, να πούμε και εμείς περαστικά στο παιδί, έτσι και να πάνε όλα καλά, ένα δεκάχρονο παιδάκι, αλλά τραυματίστηκε θα ξαναγίνει, σοβαρά. Θα ξαναγίνει, βγάλτε τις μπάρες, βάλτε απαγορευτικές πινακίδες, βάλτε ποιες ώρες μπορεί να γίνεται η τροφοδοσία των καταστημάτων. Έτσι, πολιτισμένα. Μπάρες. Οι μπάρες είναι συνεχώς ανοιχτές. Νομίζω άλλος ότι είναι ανοιχτό. Περνάει. Βέβαια. Αυτό το λέω για τον εκεί τους τοπικούς της λιμενικής αστυνομίας. Έτσι. Και βέβαια. Ναι, το λες όμως, θα το ακούσουμε και εμείς εδώ, Διονύση, γιατί εσύ το έπεισε.